what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Καλημέρα, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βλογάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε από την κουζίνα, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, αλλά στην καθημερινή μας ρουτίνα έχουμε και το μαγείρεμα. Εμείς σήμερα θα φάμε ψαράκι, μήλοκόπι είναι, το έχει πάρει ο Ανδρέας από τη Λαϊκή, είχε πάει Λαϊκή το πρωί. Επίσης έχω βάλει εδώ να βράσω μπρόκολο και κουνουπίδι μαζί. Και θα έχουμε και πατατούλες τηγανιτές. Οπότε αυτό είναι το μεσημεριανό μας. Εδώ μέσα σήμερα, εντάξει, τα γόρια μου είχαν πάει προπόνηση. Εγώ εδώ με τη Τόνια, μόλις σας ανέβασα και το βλογκάκι. Εδώ το αγόρι μου πήρε και λουλούδια, τουλίπες, αγαπημένες. Ξέρετε, τρελαίνομαι για τις τουλίπες. Εντάξει, είναι μικρές ακόμα, αλλά θα μεγαλώσουνε. Πίσω πλάνο έχω τα ρούχα της Τόνιας που σας είπα χτες, που τα έχει βγάλει από την ντουλάπα που δεν τα θέλει. Κάποια διάλεξε εγώ, κάποια θα τα κρύψω έτσι σίγουρα μετά από κάποιο καιρό θα τα θέλει. Οπότε τα έχω βάλει εκεί, κάποια είναι και... θα τα θέλεις, όχι αυτά που δεν σου κάνω, κάποια που ξέρω ότι θα σου κάνουν. Επίσης εκεί στεγνώνω το καναπέ, τα μαξιλάρια που σας είπα χτες, καθάρισαν. Τα μαξιλάρια καθάρισαν, σας είπα, είχα βάλει φέρι και το τρίψα έτσι κάτω από τη βρύση, αλλά το καναπέ δεν το έχω κάνει ακόμα, δεν ξέρω, θα δω πώς θα το κάνω, μήπως βάζω και εκεί φέρι για να καθαριστεί. Θα στεγνώσουν και θα τα βάλω. Επίσης εδώ στο ντομάτι ο Ανδρέας προσπαθεί να βάλει το κουρτινόξυλο. Τι πάει να πει προσπαθεί. Α, βάζει. Προσπαθεί. Το βάζει, εντάξει, το βάζει. Όχι, παιδί μου, όχι. Βάζει εκεί που ήταν και το προηγούμενο, στις τρύπες. Μην κάνουμε καινούριες τρύπες. Για τα LED φωτάκια μας ρωτάγατε αν δεν ξεκολλάνε. Δεν ξεκολλάνε με τίποτα, παιδιά. Εγώ και πλένω, καθαρίζω γύρω-γύρω με υγρό πανί και δεν ξεκολλάει. Είναι το μόνο που αν θα το ξεκολλήσετε θα φύγει και το χρώμα και... Μόνο στην τηλεόραση είχε να ξεκολλήσει αμέσως. Στόκος και όλα. Ναι, εντάξει, είναι άλλη ποιότητα εκείνο. Αυτό το έχουν πάρει από το Λερόι. Το άλλο το έχουν παραγγείλει από την Κίνα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει διαφορά ή όχι. Δεν νομίζω, απλά είναι το πλαστικό εκεί. Ναι, ναι, που δεν κολλάει. Ποια? Ποια έχουν θέμα? Τι, έχουν πάθει κάτι? Μόνο μπλε είναι, δηλαδή τα πατάω όλα και... Δεν ανοίγουν άλλα? Όχι. Μάλιστα. Να το. Μήπως το κοντρόλ έχει θέμα, να βρεις άλλο κοντρόλ. Μήπως δεν έχει μπαταρία? Ναι, και... Το άλλο μ' αρέσει εμένα, το προηγούμενο. Μια χαρά ήταν. Μήπως το κοντρόλ είναι. Ναι, το άσπρο φως. Δεν χρειάζεται άλλο χρώμα. Να, αυτό είναι το καλύτερο. Και φως έχει. Να βρεις άλλο κοντρόλ. Έχουμε πολλά τέτοια. Μήπως θα κάνει δουλειά. Λοιπόν, νάτε το κουρτινόξυλο. Έτοιμο. Αυτό όπως είπα ανοίγει, άμα θέλετε να το κάνετε 2-10, 2 πόσο 2, πάει. 2-20. Αλλά εντάξει, αυτό είναι αρκετό λίγο ακόμα. Θα το ανοίξω και τέλος. Είναι ακριβώς στη μέση. Ακριβώς καλά είναι. Πάω να συντερώσω την κουρτίνα. Τις κουρτίνες βασικά, γιατί είναι 3 κουρτίνες. Για να είναι πιο μαζεμένες. Είχα βάλει 3. Οπότε, ναι, τον άκω. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would. Until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken shadows. Έβαλα την κουρτίνα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Εμείς σκεφτόμαστε με τον Ανδρέα να πάρουμε χοντρό σουλίνα, ξέρετε, για να είναι πιο χοντρό κουρτινόξυλο. Αλλά μου αρέσει έτσι, είναι πολύ πιο ωραίο έτσι, πολύ λεπτοκαμωμένο, ξέρετε, όμορφο. Οπότε μια χαρά, συντηρωμένη κουρτίνα, καθαρή, τέλεια, πολύ ωραία. Εδώ είχαμε άσπρο εμείς.
Άσπρο κουρτινόξυλο. Δεν πειράζει, τώρα είναι πιο ωραία. Πολύ πιο ωραία. Οπότε πάω να στρώσω και το κρεβάτι, γιατί έχω βγάλει και τα σεντόνια και όλα. Πάω να φέρω να στρώσω και επίσης μαγειρεύεται και το φαγητό μας. Αχ, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πως δείχνει. Και χαίρομαι ότι είναι καθαρή, μοσχοβολάει, μαλακτικό, πω πω. Τέλεια, βέβαια καθυστέρησα πολύ να τη συντερώσω γιατί την είχα βάλει στο πλυντήριο στους 60 βαθμούς και είχε γίνει, τι να σας πω. Αλλά εντάξει, συντερώθηκε μια χαρά, πολύ ωραία. Αυτά. Όσο εγώ κρέμασα την κουρτίνα, το αγόρι μου τη γάνει σε πατατούλες. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι. Το μπρόκολο μας έχει γίνει, το ψάρι νομίζω και αυτό είναι έτοιμο. Οπότε πάμε να φάμε έξω, σε εμάς ρίχνει χιονόνερο πάλι. Έλα μωρέ, πάρτο. Μπράβο. Φοβερές πατάτες. Πω πω. Καλύτερες. Λοιπόν, φόρεσα και τις μαξιλαροθήκες στο πλάτη του καναπέ. Καθάρισα αυτό. Εδώ ήταν χάλια. Τόνια, φύγε από εδώ. Χάλια. Καθάρισα μια χαρά. Επίσης είχα βγάλει και τα άσπρα τα μαξιλάρια, γιατί και ένα από αυτά ήταν μαύρο. Εγώ είχα και στο μαλλί μου χρώμα. Είχες χρώμα και στο μαλλί σου. Εντάξει, μια χαρά. Καθάρισε όλα καλά. Είδατε. Το καναπέ ακόμα δεν το έχω κάνει και εκεί δεν βγαίνει. Έχω και εκεί ρούχα. Κοιτάξτε το χαμός, ρούχα παντού. Σήμερα το σπίτι είναι άνω κάτω, αλλά δεν τελείωσα ακόμα με το παιδικό ντομάτιο. Πάω να κάνω εκεί, να στρώσω τα κρεβάτια και τα λοιπά. Φάγαμε, αλλά πρώτα να φορέσω αυτά τα μαξιλάρια, τις μαξιλαροθήκες και μετά πάω στο παιδικό ντομάτιο. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Θέλω να σας δείξω, επειδή τώρα είμαι εδώ, ασχολούμαι με τα ρούχα, με τις κάλτσες, μαζεύω, είμαστε σήμερα σπίτι, οπότε έχουμε χρόνο να κάνω. Θέλω να σας δείξω αυτές τις διαχωριστικές φικούλες, να τις πω, που τις φτιάχνεις μόνο σου όπως θέλεις, δηλαδή σπάνε, κόντα, βλέπετε. Έχω βάλει τα ισόρροχα του Βασίλη και τις κάλτσες, επειδή δεν έχω να βάλω δύο σερτάρια του καθένα, εντάξει. Τις χωρίζουμε κάπως έτσι για να χωρέσουμε όλοι. Λοιπόν, έχω βάλει, βλέπετε εδώ έτσι. Θα πάω να πάρω και άλλα από το τζάμπο για να κάνω, ξέρετε, και εδώ έτσι τετραγωνάκια για να βολεύουν. Εδώ μπροστά το έβαλα τα ισόρροχα και εδώ καλτσούλες κοντές, εντάξει, μακριές και άσπρες κάλτσες. Εγώ εδώ για τα ισόρροχα είχα αυτά εδώ. Αυτές εδώ τις φικούλες που είναι, ξέρετε, τα φτιάχνεις και αυτά και έβαζα εδώ έτσι το τύλιγα το ισόρροχο και το έβαζα εδώ το βρακάκι του Βασίλη. Αλλά τώρα ήθελα να δοκιμάσω έτσι, εντάξει, δεν θα είναι έτσι. Ο Βασίλης μια φορά να μπει και τα κάνει όλα χάλια. Εντάξει, δεν είναι, ξέρετε, μικρή ντουλά, αλλά όπως και να είναι, εντάξει, όπως πάει ο Βασίλης, δεν ξέρω αν έχετε εσείς αγόρια. Εδώ έχω τις πιζάμες της Τόνιας και αυτές, ξέρετε, κατά... πας και τα κάνεις και μετά από λίγο πάλι τα ίδια. Εντάξει, εγώ τα έβαζα αναχρώμα. Εντάξει, δεν είναι τώρα αναχρώμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε κλείνω αυτό το σερτάρι, τελείωσα. Πάω να τακτοποιήσω και τις κάλτσες της Τόνιας. Εδώ έχουν μείνει χωρίς ζευγαράκια του Βασίλη. Δεν ξέρω πού εξαφανίζονται οι κάλτσες σε εμάς. Μπαίνουν για πλήσιμο, σας είχα πει μια φορά, ζευγαράκι, και όταν πάω να τις τακτοποιήσω δεν μπορώ, δεν βρίσκω τα ζευγάρια, δεν ξέρω, τρώει το πλυντήριο ή τι γίνεται. Οπότε αυτά, σήμερα βρήκα χρόνο να ασχοληθώ λίγο εδώ με το σπίτι, γιατί όλο, ξέρετε, παρόλο που είμαι μέσα στο σπίτι, όλο κάνεις τα ίδια και τα ίδια, μαγείρεμα, μάζεμα έτσι πάνω κάτω και δεν... τα τακτοποιήσω, οπότε κλείνω αυτό και πάω να κάνω τη Τόνια. Έκανα έρευνα σήμερα στα ντουλάπα, καλά τι ντουλές έχω κάνει, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Σήμερα όλη μέρα είμαι με τις πιζάμες. Έχω ξεκινήσει από το πρωί και όλο κάνω. Κοιτάξτε εδώ τι βρήκα.
Καλά, δεν υπάρχει. Μάζεψε τις πρώτες πιπίλες των παιδιών. Κοιτάξτε εδώ, της Τόνιας. Έχω και εδώ μία. Αυτή ήταν η φίκη της Τόνιας που κρατούσε. Κάπου πρέπει να έχω και άλλα πράγματα. Γιατί τα μάζευα όλα. Έχω και εδώ μία πιπίλα. Να, είτε αυτή. Εντάξει, ο Βασίλης δεν ήθελε πιπίλα, δεν την έπαιρνε. Η Τόνια, εντάξει, η Τόνια της την έκοψε 11 μηνών και μετά άρχισε να φυλάζει περισσότερο από όσο φύλαζε. Αλλά έπαιρνε η Τόνια, εντάξει, δεν είχε πρόβλημα. Ενώ ο Βασίλης, κοιτάξτε εδώ, μωρέ, πω. Και έχω εδώ και πάλι της Τόνιας είναι αυτά. Πρέπει να έχω κάπου και του Βασίλη. Κράτησα και αυτά αναμνηστικά. Πίσω εδώ αυτό πρέπει να το πετάξω, βρήκα κάτι, κρατάω, κοιτάξτε εδώ διάφορα πράγματα, τι τα θέλω όλα αυτά, δεν ξέρω, να τα πετάξω, αυτά όλα δεν τα χρειάζομαι, εντάξει αυτό κάποτε τα φορούσα, τώρα δεν είναι πλέον στη μόδα, κοιτάξτε εδώ, βραχιόλια, αχ, κολλιά και ό,τι, αυτά εδώ μου τα έχει χαρίσει, μου τα έχει φέρει ο Ανδρέας, η εξαδέλφη του από την Ουκρανία, κάποτε ήταν αυτά στη μόδα, έτσι φορούσες πολλά, τέτοια λεπτά, έτσι βραχιόλια στο χέρι, ήταν πολύ ωραία τώρα, εντάξει δεν τα φοράς αυτά. Εδώ κάτι χαζομαρούλες τέτοια, κοιτάξτε και τέτοιο και τέτοιο. Οπότε όλα αυτά πάνε για πέταμα, δεν τα θέλω. Τα κρατούσα λέω μήπως, αλλά τι να κρατάς, πόσα να κρατάς, δεν... αυτά τα θέλω, εντάξει αυτά τα κρατάω, δεν τα πετάω. Ενώ τα άλλα φεύγουν. Εγώ σας είπα ότι και την πρώτη πάνα κράτησα, έχω τη μικρή την πάνα της Τόνιας, την έχω κάπου, την κρατάω γιατί εντάξει. Αυτά. Κοιτάξτε τι ωραία ζωγραφίζει το αγόρι μου. Τι ωραία που ζωγραφίζει το αγόρι μου, έχει φορέσει και ένα καπέλο, το βρήκα στην ντουλάπα γιατί. Του λέω το Ανδρέα το θες, μήπως να το πετάξω, ο Βασίλης, όχι, όχι, φέρτα. Το έφτιαξε ο Ανδρέας εδώ, μήλο με ζάχαρη, μα τι, ναι. Έλα Βασίλη φάει τι θα μαυρίσκει, μην τα αφήνω ρε. Δύο μήλα, ου. Τι είναι μωρέ, και εσένα σε τραβάω και εσύ είσαι πολύ καλό παιδί, ναι. Ναι μωρέ, παράπονα, ναι. Ναι, για πες όλα τα παράπονα, τι σε κάνουνε. Τι σου κάνουνε, τι σε κάνουνε, δεν σε αγαπάνε εσένα. Δεν σου δίνουνε σημασία. Ψάρι παιδί, ναι, ψάρι. Ναι, το ένα ψάρι και έτσι. Καλά, δεν υπάρχει αυτός. Τώρα τρώει τα πάντα και κέικ και ψάρι και ό,τι θέλετε. Ναι. Εντάξει. Σε τράβηξα, φτάνει. Μπορώ να πάω στο Βασίλη τώρα. Εντάξει, εδώ το Βασίλη τραβάω, εντάξει. Συγγνώμη. Τι είναι αυτό, Βασίλη. Πω. Έχει τώρα ποδόσφαιρο. Μπενφίκα Sporting. Ναι. Είναι με τη Sporting και... Μάλιστα. Κάνετε, ναι. Πολύ ωραία, μπράβο Βασίλη, μπράβο. Ωραίο σου πίνακας, αρέσει. Μόνο αυτό που σβήνεις μετά πρόσεχε που το βάζεις, γιατί... Λοιπόν, είπα να εμφανιστώ κι εγώ, σας είπα ότι λούστηκα, σας είπα, δεν θυμάμαι. Τα αγόρια μου βλέπουν ποντόσφαιρο και εγώ τώρα τελείωσα. Με τις πιζάμες καλά όλη μέρα δεν υπάρχει, χαλάρωσα σήμερα και ο Ανδρέας ζήλεψε και το μεσημέρι έβαλε και αυτούς πιζάμες και τι έγινε παιδί μου, ο Βασίλης με το πίνακα που ζωγράφισε το κρατάει έτσι και μπράβο Βασίλη. Άρεσε ο μάτι μου ένα-ένα. Και είναι και ο Ανδρέας με τις πιζάμες, οπότε σήμερα είπαμε να χαλαρώσουμε μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνουμε πουθενά, η Τόνια λέει πάμε βόλτα, λέω πού να πάμε τώρα, δεν θέλουμε πουθενά. Μια χαρά και κάνει κρύο έξω και φυσάει και πω, θα πάω τώρα να στεγνώσω το μαλλί μου, αλλά πεινάω, βλέπω οι δικοί μου έχουν φάει μανταρίνια, έχουν φάει μήλα, δεν ξέρω τι άλλο έχουν φάει. Ένα κιλό μανταρίνια. Ναι, ο Ανδρέας σήμερα πήρε κάτι μανταρίνια από τη λαϊκή, πολύ ωραίες. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες. Μανταρίνιες, μανταρίνια. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτός. Πω. Βασίλη, σε παρακαλώ, με τρομάζεις. Είπαμε να αγαπάς το ποντόσφαιρο, να σ' αρέσει, αλλά όχι και έτσι. Τώρα... λοιπόν, οπότε εγώ λέω να κλείσω, πάω κάτι να φάω. Τι να φάω? Ψάρι. Ψάρι. Δεν θέλω. Α, έχουμε και γίγαντες. Βραδιάτικα γίγαντες, κάτι δεν μου έρχεται. Θέλω κάτι...
κάτι περίεργο τσιμπηματάκια. Να τσιμπολογάω. Έχουμε κάνει ένα καλό κρασάκι. Την ντουλάπια έχω ψάξει σήμερα, την ντουλάπια έχω πετάξει πράγματα, έχω διαλέξει κάποια που θέλω να τα στείλω στην αδελφή μου, στη μαμά μου έξω, που δεν τα φοράω, που δεν τέτοια, γεμίζω την ντουλάπια και σκέφτομαι μήπως κάποτε, μήπως, ξέρετε, τώρα βλέπω η Τόνια αρχίζει και ψάχνει στα ρούχα μου. Και διαλέγει και κάποια της αρέσουν, τα βάζει στην ντουλάπα της, κάποια τα φοράει ήδη. Οπότε, ξέρετε, λυπάμαι να τα δίνω, γιατί έχω δώσει πάρα πολλά και τα οποία νομίζω ότι τώρα, για παράδειγμα, η Τόνια φοράει δύο μπουφάν μαύρα δικά μου. Το ένα είναι Ζάρα και το άλλο είναι Στραντιβάριος. Προχτές φορούσε ένα μπουφάν, μου είχε πάρει ένα που είχα εγώ από το Ζάρα, το πήρε και της έλεγα τόσες φορές πάμε να αγοράσουμε ένα μπουφάν. Έχεις, παρόλο που έχει μπουφάν, έχει δύο, τρία. Λέει, δεν θέλω, λέει, δεν θέλω μπουφάν, θα φορέσω αυτό το δικό σου. Και προχτές που χιόνισε, όχι, όταν είχαμε πάει στον αγώνα με τον Βασίλη προηγούμενο Σάββατο, μου λέει, μαμά, έχεις κανένα άλλο μπουφάν να μου δώσεις? Και θυμήθηκα, δεν το φορούσα αυτό, θυμήθηκα ότι έχω ένα άλλο μαύρο, γιατί δεν θέλει και χρωματιστά, καταλαβαίνετε, όποιος έχει παιδιά στην εφηβεία, ξέρετε τι θέματα έχουν και τι προβλήματα. Οπότε πήρα και αυτό. Τη λέω και εγώ σκεφτόμουν να το στείλω έξω. Λέει, θα σας στείλω εγώ, μη στείλεις τίποτα. Πρώτα περνάνε έλεγχο από μένα, λέει, και μετά θα τα στέλνεις. Οκ, εντάξει. Οπότε έχει η κόρη μου τώρα δύο δικά μου μπουφάνα. Όχι που δεν θα μπει να πάρει κι άλλα. Γιατί εντάξει, εγώ σας λέω, τα κρατούσα, κρατάς και τώρα πάλι άνοιξα και έχω μια καμπαρτίνα άσπρη Ζάρα, η οποία καμπαρτίνα, ξέρετε, είναι κλασική, είναι τη φοράει συνέχεια, αλλά τώρα τελευταία 3 χρόνια δεν τη φοράω καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Και σκεφτόμουν τώρα να τη βγάλω έξω, να τη δώσω, να τη αφήσω έξω από το κάτω, για να τη στείλω ποιος τη φοράει, δεν ξέρω. Αλλά την ξανέβαλα στην ντουλάπα, λέω, μήπως μπας και καμιά φορά... Ξέρετε, και τη φοράς και με αθλητικά και με ό,τι θέλεις, είναι στη μόδα τώρα. Λοιπόν, πάω να στεγνώσω το μαλλί, να φάω και κάτι. Οπότε, φιλάκια πολλά. Αυτό ήταν το βλογκάκι μας σήμερα, έτσι χαλαρό, οικογενειακό. Δεν υπάρχει πιο χαλαρό. Φάγαμε το μεσημεριανό μας, το ψαράκι τέλειο. Μετά ξεκουραστήκαμε, μετά ταχτόπισα τα ρούχα, έκανα κάποια ντουλαπάκια, σερτάρια κτλ. Μια χαρά, ε! Τέλεια. Οπότε φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye!